Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Την ίδια στιγμή που ο πόλεμος κατά της πανδημίας συνεχίζεται, συμβαίνουν εξαιρετικά σοβαρά πράγματα εντός και εκτός. Στη χώρα μας η εβδομάδα είναι εβδομάδα εργασιακών, άρα και κινητοποιήσεων. Το νομοσχέδιο Χατζηδάκη βρίσκεται προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή και αντιπολίτευση και συνδικάτα είναι στα χαρακόμματα. Κανείς πάντως πλην της κυβέρνησης δεν δηλώνει ικανοποιημένος. Ορθάνυχτα είναι και τα εξωτερικά μας, τόσο σε επίπεδο μεταναστευτικών ροών, όσο και γενικότερα στα ελληνοτουρκικά. Σε μία εβδομάδα, ο Μητσοτάκης συναντάται με τον Ερντογάν στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Στις σημερινές αναλύσεις συνομιλούμε για την επικαιρότητα με τον Κώστα Αρβανίτη, τον Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Αρβανίτη, καλησπέρα. Σας πετυχαίνουμε πού, Βρυξέλλες? Βέβαια, βλέπετε ηλιακάδα φοβερή. Α, είναι νωρίς ακόμα, ναι. Είμαστε μία ώρα νωρίτερα. Ναι. 7.30 εδώ. Θέλω να ξεκινήσουμε με τα εργασιακά. Διάβαζα μια τοποθέτησή σας. Χαρακτηρίζεται το νομοσχέδιο έγκλημα κατά του κόσμου της εργασίας. Να σας πω την αλήθεια, όπως έλεγα και στην εισήγησή μου, καλή κουβέντα δεν άκουσα από κανένα για το συγκεκριμένο. Μου κάνει εντύπωση ούτε η εργοδοτική πλευρά, ούτε η πλευρά των εργαζομένων λένε καλά λόγια. Αλλά δεν υπάρχουν κάποια καλά στοιχεία. Κοιτάξτε, καταρχήν αρνητικά έχουν τοποθετηθεί στο νομοσχέδιο ακόμα και εργατολόγοι οι οποίοι πολιτεύονται με τη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή όσοι είναι στον χώρο που λέμε του εργατικού δικαίου. Είναι προβληματικό. Κάποια πράγματα τα οποία μπαίνουν στο εργατικό νομοσχέδιο θετικά, όπως είναι το ζήτημα της σεξουαλικής παρενόχλησης, αυτό δεν χρειάζεται να έρθει νομοσχέδιο. Θα έπρεπε η Ελλάδα να έχει μπει στην οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήδη εδώ και 2 χρόνια. Mm-hmm. Αυτό δηλαδή το θέμα της σεξουαλικής παρενόχλησης είναι μια οδηγία που είχε συμμετοχή και η χώρα μας με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε συνυπογράψει ως χώρα δηλαδή ότι θέλουμε να προχωρήσουμε και θα έπρεπε η επόμενη κυβέρνηση ή όποια κυβέρνηση ήταν στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες να την εντάξει στο εργατικό της δίκαιο. Mm-hmm. Αυτό το εντάσσει η Νέα Δημοκρατία στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, είναι από τα θετικά, αλλά αυτό δεν αφορούσε στο εργατικό νομοσχέδιο, είναι αυτό που λέμε άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Να σας πω άλλα σημεία. Η ρύθμιση της τηλεργασίας, ας πούμε, δεν είναι ένα θετικό στοιχείο? Κοιτάξτε να δείτε, σε τίτλους μπορούμε να βρούμε πάρα πολλά θετικά στοιχεία. Το θέμα είναι η ουσία. Δηλαδή, στο θέμα της ρύθμισης της τηλεργασίας υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα τα οποία θα το δουν και οι εργαζόμενοι. Άλλωστε, είδαμε και με ποια λογική δούλεψε η τηλεργασία στην εποχή της πανδημίας, αρρύθμιστα δηλαδή. Και θέλω να σας πω ότι το νομοσχέδιο, η φιλοσοφία, η αρχιτεκτονική του νομοσχεδίου αποκλίνει μακράν από τις βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά στο εργατικό δίκαιο. Για να σας δώσω μια πλήρη εικόνα δηλαδή. Είναι δηλαδή πιο συντηρητικό, πολύ πιο συντηρητικό από την αντικειμενικά συντηρητική σε τέτοια θέματα Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω των πολιτικών σχετισμών. Πάντως δηλαδή, για τα θέματα του οκταώρου, ακούω τον κύριο Χατζηδάκη να λέει ότι δεν υπάρχει θέμα ούτε μία στο εκατομμύριο, δεν θα μπορούσε η χώρα μας, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να θίξει ένα τέτοιο κεφάλαιο. Το θίγει το νομοσχέδιο. Κοιτάξτε, εδώ σε ό,τι αφορά στο ευρωπαϊκό, εμείς θα προσφύγουμε και θα χτυπήσουμε το νομοσχέδιο Χατζηδάκη. Σας το λέω ξεκάθαρα αυτό. Θα προσφύγετε. Δεν υπάρχει περίπτωση σε αυτό, ναι, γιατί νομίζω ότι είναι αιώλο πραγματικά. Και θα έχει θέμα ο κύριος Χατζηδάκης και συνάμα και ο κύριος Μητσοτάκης επί του συγκεκριμένου. Ναι. Να σας δώσω μια εικόνα λόγω της θέσης μου εδώ, ξέρετε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλα τα βασικά ζητήματα που αφορούν στην εργασία, όπου εμείς θα τα θέλαμε ακόμα καλύτερα, όμως δεν είναι σε πολύ λάθος κατεύθυνση. Έχει 3 βασικά ζητήματα. Ακούστε, κύριε Μόσχη. Πρώτο, στην ρύθμιση του ευρωπαϊκού κατώτατου μισθού, σε ποσοστό. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Αφορά δηλαδή ιδιαίτερα τους εργαζόμενους του Νότου, πόσο μάλλον στην Ελλάδα. Δηλαδή να έχουμε ένα σταθερό μηχανισμό υπολογισμού του ευρωπαϊκού μισθού. Mm-hmm. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει ακυρώσει ήδη 4 φορές τον βασικό μισθό στην Ελλάδα. Και βεβαίως στο νομοσχέδιο αυτό κρίνεται πραγματικά μια πολύ μεγάλη απάτη. Χρησιμοποιώ ήπια λέξη. Για μάλλον να πω να είμαι πιο ουσιαστικός. Βαριά μου ακούστηκε, αλλά εξηγηθείτε λίγο, σας παρακαλώ. Το απάτη είναι πώς παρουσιάζεται. Να σας πω όμως την ουσία που είναι το έγκλημα. Το έγκλημα είναι ότι ποτέ στην Ελλάδα με τον νόμο Χατζηδάκη δεν θα έχουμε κατώτατο μισθό. Αυτόν δηλαδή που ήταν 3,50.
Είχαμε και τον υποκατώτατο βεβαίως. Ναι. Τον πήγε ο ΣΥΡΙΖΑ 5-30. Έπρεπε να πάει 7-50 όπως εμείς υπολογίζαμε. Και έτσι έπρεπε να πάει λόγω ότι η χώρα βγήκε από τα μνημόνια. Δεν έχει τέτοια ζητήματα και πρέπει να συγκλίνουμε σιγά-σιγά η αξία της εργατικής δύναμης του Έλληνα εργαζόμενου με τον Ευρωπαίο. Αναφέρεστε στον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται η διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Αναφέρομαι καταρχήν στο κομμάτι της αμοιβής. Εδώ λοιπόν, στο νομοσχέδιο αυτό, για να καταλάβετε πόσο αποκλίνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η κυβέρνηση βγαίνει από το παιχνίδι και λέει θα αποφασίζουν οι εταίροι. Αν οι εταίροι δεν αποφασίζουν, δεν θα έχουμε κατώτατο μισθό. Εσείς θεωρείτε ότι με μια τέτοια ΓΕΣΕ και με ένα τέτοιο ΣΕΒ, χωρίς την παρέμβαση την κρατική, θα έχουμε στην Ελλάδα κατώτατο μισθό? Βάση εννοώ, έτσι. Ναι, ένα ζήτημα λοιπόν πολύ σοβαρό είναι αυτό. Είναι για τους ιδιαίτερα χαμηλόμισθους και για τους υψηλόμισθους, ξέρετε, είναι αυτό. Τους λεγόμενα υψηλόμισθους. Είναι σημαντικό, γιατί αν δεν έχεις βάση δεδομένων να διεκδικείς, όλοι πέφτουν προς τα κάτω. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε, ναι. Ένα λοιπόν θέμα είναι αυτό που αφορά σε αντίθεση σε ό,τι αφορά στον ευρωπαϊκό κατώτατο μισθό και στην Ελλάδα. Δεύτερον, στην Ευρωπαϊκή Ένωση βασικό στοιχείο για τις διαπραγματεύσεις είναι πάντα το σωματείο. Σας θυμίζω τι είπε ο Υφυπουργός Εργασίας προσφάτως στα μέσα ενημέρωση, ότι τι το θέλει στο σωματείο. Θα μιλάει απευθείας ο εργαζόμενος με τον ιδιοκτήτη. Εσείς με τον ιδιοκτήτη σας δηλαδή, χωρίς την Ένωση Συντακτών Θεσσαλονίκης. Αυτό το πράγμα, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ προβληματικό και απαράδεκτο, διότι ο αδύναμος κρίκος στην εργασία είναι ο εργαζόμενος. Και αυτό που θα τον ισχυροποιεί πάντα είναι το σωματείο. Τώρα, αν έχουμε καλά ή κακά σωματεία, αυτό είναι άλλο θέμα. Δεν αφορά στην κυβέρνηση. Ούτε η ένωση προσώπων λέτε ότι είναι ένα ανάχωμα σε κάποια επιχείρηση. Όχι. Αν θέλετε, κοιτάξτε, να αποφασίσουμε κάτι, κύριε Μόσχη. Μένουμε Ευρώπη ή βγαίνουμε από την Ευρώπη ή μένουμε σε μια Ευρώπη που μας βολεύει. Για να θυμηθούμε τα παλιά. Η Ευρώπη είναι οι αρχές, οι αξίες του κράτους δικαίου. Είναι οι βασικές αρχές και οι αξίες του εργατικού δικαίου. Εμείς προσπαθούμε από την αριστερά αυτές τις αξίες να τις κάνουμε ακόμα καλύτερες προς όφελος των εργαζομένων. Αυτό είναι και που κρίνει τους δύο πόλους, δεξιά-αριστερά. Ποιος με ποιον. Εδώ όμως υπάρχει τεράστια απόκληση αυτό που έχουμε ήδη στην Ευρώπη και διεκδικούμε με αυτό που φέρνει η Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό χαρακτηρίσαμε το νομοσχέδιο αυτό, είναι πραγματικά οπισθοδρόμηση στο μεσαίωνα. Ναι. Και ένα τελευταίο. Το βασικό αίτημα που μπαίνει εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τα συνδικάτα και από την αριστερά και από εμάς και από μένα συγκεκριμένα, επειδή έχω τον αρμόδιο φάκελο, γι' αυτό θέλω να σας το πω, είναι ότι όταν είχαμε το 1886 τη μηχανή, σύνολο των άλλων, η εργατική τάξη τότε διεκδίκησε το οκτάωρο. Όταν σήμερα, το 2021, έχουμε την τεχνητή νοημοσύνη, αποτέλεσμα της γνώσης και του νου των ανθρώπων, πρέπει να πάρουμε μέρος της υπεραξίας. Πρώτον, με μείωση των ωρών εργασίας και δεύτερον, με αύξηση των αποδοχών μας. Γιατί πρέπει η υπεραξία που παράγει η μηχανή, προϊόντος του ανθρώπου, να έρχεται και στην κοινωνία. Δεν μπορεί όλο το κεφάλαιο να πηγαίνει στο αόρατο κεφάλαιο. Και αυτό έχει αξία, διότι σήμερα το κεφάλαιο δεν φωτογραφίζεται με αυτό που το είχαμε πριν από έναν αιώνα ή και πριν από μερικά χρόνια. Έχουμε ένα αόρατο, άειλο κεφάλαιο, το οποίο πρέπει να μπει σε μία λογική ρύθμισης. Δεν έχουμε δηλαδή το βιομήχανο, τον παραδοσιακό. Τώρα έχουμε πλατφόρμες, έχουμε άγνωστους και έχουμε και ένα θετικό. Είδατε τι έγινε προχθές στο G7 με την πίεση της αριστεράς και των συνδικάτων. Θα σας πήγαινα στο τέλος της συζήτησής μας αυτό. Έχει ενδιαφέρον, αν και πολλοί αναλυτές το χαρακτηρίζουν ρηχό αυτό το οποίο αποφασίστηκε. Ρηχό, και εγώ θα συμφωνήσω, ρηχό, αλλά είναι ένα πρώτο βήμα. Όταν δηλαδή αυτοί, όταν εμείς λέγαμε ότι πρέπει να φορολογηθεί η Amazon, που το 95% των κερδών, των εισπράξεών της είναι μαύρο χρήμα και στην Ευρώπη, σήμερα αυτό το δειλό βήμα υποδηλώνει ή δηλώνει, αν θέλετε καλύτερα, την πραγματικότητα ότι εμείς δεν ήμασταν τρελοί τότε και δεν λέγαμε λάθη. Για όσους δεν έχουν παρακολουθήσει αυτό το θέμα, στον τίτλο μας, να το διευκρινίσουμε λίγο αυτό, το G7 φορολογικό συντελεστής 15% για τις πολυεθνικές, είναι μια πρώτη συμφωνία η οποία πρέπει να περάσει και από G20 τον Ιούλιο και να προχωρήσει βέβαια προς το φθινόπωρο. Λένε πάρα πολλοί ότι το αποφάσισαν οι G7 γιατί τα περισσότερα λεφτά θα πάνε στους G7. Είναι κάτι βέβαια, προφανώς είναι μια αρχή, γιατί 30 χρόνια από ό,τι ξέρω το παλεύουν όσοι ασχολούνται με αυτό το θέμα, κύριε Αρβανίτη, αλλά έχουμε δρόμο. Κοιτάξτε, ακόμα, έτσι. Εμάς μας ενδιαφέρει και σε ένα άλλο σημείο. Είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν θεωρήσουμε λοιπόν ότι η μεγάλη μας ομοσπονδία είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε η φοροδιαφυγή των μεγάλων είναι κλοπή
του πολίτη στη Μακεδονία, στη Στερεά Ελλάδα, στην Κρήτη, στην Ολλανδία, στη Γερμανία, παντού. Οπότε για μας είναι κυρίαρχο θέμα, είναι πολύ σημαντικό θέμα, ναι. Είναι πραγματικά ένα δειλό, αλλά είναι ένα βήμα. Ναι, υπάρχουν, να είμαστε ρεαλιστές, υπάρχουν χώρες οι οποίες θα πληγούν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κύπρος, ας πούμε, έχει χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή και η Ιρλανδία. Θα σας πω, η άποψή μου σε αυτό είναι ότι γενικώς δεν μπορούμε να έχουμε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης δύο και τρεις ταχύτητες και στη φορολογία και στα άλλα ζητήματα που αφορούν στο κράτος δικαίου. Mm-hmm. Δηλαδή, αν αυτή η Ένωση έχει πραγματικά αξία να υπάρχει, είναι ότι η περπατησιά όλων των κρατών μελών, πόσο μάλλον της Ευρωζώνης, που έχουμε κοινό νόμισμα, πρέπει να είναι ενιαία. Δεν μπορούμε να έχουμε ανταγωνιστικές λογικές εντός Ευρωζώνης ή σε φορολογικές πολιτικές ή σε εργατικές πολιτικές. Ωραία, δηλαδή τώρα... δεν μπορεί το σκληρό νόμισμα που είναι το ευρώ για όλους να έχει άλλη αξία για την εργατική δύναμη στο Βέλγιο, άλλη στη Γαλλία και άλλη στην Ελλάδα. Τώρα που το θέτετε αυτό, να σας πω είδηση την οποία προφανώς την γνωρίζετε. Ο κύριος Μάας, ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, ζητάει να καταργηθεί το βέτο, το δικαίωμα χρήσης βέτο για τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λέει και για μας βέβαια, για τους Γερμανούς δηλαδή, αλλά για όλους. Δεν μπορεί ο καθένας, λέει, να απειλεί με βέτο. Καλά, εντάξει, γιατί είναι πανίσχυρη η Γερμανία και έχει μια σειρά από χώρες δορυφόρους, όπου βεβαίως σε τέτοια ζητήματα θα φίμωνε πλήρως τις μικρότερες χώρες, πόσο μάλλον τις χώρες που είναι ή δημιουργούν με τις πολιτικές τους προβλήματα στα γεωπολιτικά σχέδια της Γερμανίας. Στο περί κοινής περπατησιάς που είπατε, γι' αυτό ανέφερα τη συγκεκριμένη είδηση. Ναι. Μα κοιτάξτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια αντίφαση έτσι κι αλλιώς. Βέβαια, είναι ένας ενίος χώρος που πρέπει η χώρα μας να είναι μέσα και να διεκδικεί το χώρο της και να κάνει συμμαχίες και με άλλες χώρες, με άλλες κυβερνήσεις και πολιτικές ομάδες, με άλλες πολιτικές ομάδες, όπως κάνουμε εμείς. Όπως κάνουν όλοι. Όλοι οι δημοκρατικοί φορείς. Εδώ το πρόβλημα που έχουμε κατά τη γνώμη μου με τη Γερμανία είναι ότι προσπαθούν οι Γερμανοί να δημιουργήσουν κάθε μέρα μια γερμανοκρατούμενη Ευρώπη σε μια λογική δηλαδή του ενός παίχτη και του ενός συμφέροντος. Εδώ μπαίνει και το γαλλογερμανικός άξονας, παίζεται αυτό το παιχνίδι, όπου πολλές φορές έχουν κοινούς δρόμους. Εδώ λοιπόν πρέπει να δημιουργηθούν νέες συνθήκες, πρέπει να δημιουργηθούν νέες συμμαχίες και όχι αποκλειστικά, ξέρετε, γεωπολιτικά, μάλλον γεωγραφικά, βορράς-νότος. Αλλά και γενικότερα πολιτικά. Δηλαδή, μπορεί να κάνει συμμαχίες με χώρες του Βορρά και με χώρες του Νότου, αναλόγως πώς βλέπεις εσύ την οπτική της δημοκρατίας, των συμφερόντων της Ευρώπης και ούτω καθεξής. Να σας πω παράδειγμα. Εδώ παίζονται 2-3 μεγάλα ζητήματα. Να σας πω ένα που μας καίει και νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου. Το ελληνοτουρκικό. Ναι. Το ελληνοτουρκικό είναι ευρωτουρκικό. Να σου πω η άποψή μου για να μην το κουράσουμε, είναι ευρωτουρκικό. Ναι, και η δικιά μου η άποψη είναι ότι είναι ευρωτουρκικό. Λοιπόν. Αλλά πολλοί στην Ευρώπη δεν συμφωνούν και θεωρούν ότι είναι διμερές ζήτημα, άλλο που δεν θέλει η Τουρκία δηλαδή. Κύριε Μόσχη, στα θέματα που αφορούν τα συμφέροντά τους, στα συμφέροντά τους είναι ευρωτουρκικό. Στα θέματα που άπτονται άλλων συν άλλων είναι ελληνοτουρκικό. Ναι. Στο θέμα το προσφυγικό. Είναι ευρωτουρκικό. Όχι όμως στο σύνολό του, διότι εμείς θα έχουμε τις φυλακές με τους πρόσφυγες κλεισμένους εδώ, στα Γκουαντάναμο της Ευρώπης, ενώ στο θέμα αφισβήτησης κυριαρχικών δικαιωμάτων της Τουρκίας απέναντι στη χώρα μας, η Ευρώπη, η Γερμανία εν προκειμένου και οι άλλοι, είναι ευρύτερα. Ναι. Έτσι, ποιούν την ίσα. Δικό σας θέμα. Όχι, δεν έλεγε μόνο. Έλεγε η Φοντελάιεν στον Εύρο. Όταν στείλαν αυτή την ιστορία από εδώ και από εκεί, ενώ δηλαδή από τις Βρυξέλλες και από τον Ερντογάν, η Τουρκία είναι φίλη χώρα. Α, είστε και τα σύνορα της Ευρώπης. Τι είμαστε ακριβώς. Ναι. Εσείς περιμένετε κάτι από την συνάντηση Ερντογάν-Μητσοτάκη την ερχόμενη Δευτέρα? Τίποτα που θα δημιουργήσει πραγματικές συνθήκες αλλαγής προς το παρόν, όχι. Βεβαίως θα γίνουν κινήσεις, φαντάζομαι. Και δηλώσεις οι οποίες θα δείχνουν αποκλιμάκωση. Βέβαια, η αποκλιμάκωση με την Τουρκία ή Ερντογάν έχει, ή Ετζεβίτ έχει ένα θέμα, όπως ξέρετε. Ναι. Δεν είναι ζήτημα προσώπων. Δεν είναι ζήτημα προσώπων, γιατί έχει άμεση σχέση με το ρόλο που θέλει να παίξει η Τουρκία ως χωροφύλακας περιοχής σε σχετισμό και σε σχέση, μάλλον, με τους Αμερικάνους ή τους Ρώσους, που είναι σήμερα μια άλλου τύπου δύναμη στην ευρύτερη περιοχή. Ναι. Το καλύτερο που μπορούμε να πετύχουμε δηλαδή είναι ένα ήρεμο καλοκαίρι για να μην επηρεαστεί ο τουρισμός. Δεν είναι πολύ λίγο για τη χώρα μας και για την εθνική μας υπερηφάνεια να λέμε ότι το μόνο που έχουμε να πετύχουμε, δεν το λέω για εσάς προς Θεού, είναι ότι να πετύχουμε ένα ήσυχο καλοκαίρι και να δούμε τι θα μας βγάλει ο χειμώνας. Ναι. Τι άπλητα θα μας βγάλει ο χειμώνας.
Κοιτάξτε, κύριε Μόσχη, εγώ από τη Νέα Δημοκρατία, όχι στο σύνολό της, αλλά από κάποιους, έτσι, χλεβάστηκα ή τουλάχιστον χτυπήθηκα επί προσωπικού, λέγοντάς με ακόμα και ότι δεν υπηρετώ σωστά τη χώρα μου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και χαρακτηρίζοντά μας και προδότη. Όταν έλεγα ότι η ιστορία στον Εύρο είναι μια πολύ προβληματική ιστορία και απαράδεκτη και γίνεται παιχνίδι σε βάρος των εθνικών συμφερόντων της χώρας. Σε αυτό θέλω να σας πω, επειδή δεν το έχει πει και κανείς, βγήκε ολόκληρη ανακοίνωση από την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ με τον πρόεδρο της ΛΥΜΠΕ, τον κύριο Αγκυλάρ, ο οποίος λέει ότι είναι απαράδεκτο να χτυπιέται ευρωβουλευτής, ο οποίος μιλάει για ζητήματα δικαιωμάτων και κράτους δικαίου. Πού εγώ διαφωνούσα, κύριε Μόσχη. Αυτή με το νέο σύστημα, το νέο προσφυγικό που λένε, το νέο pact, το νέο σύμφωνο προσφυγικής πολιτικής, μεταναστευτικής πολιτικής, δημιουργούν συνθήκες όπου στη χώρα θα έχουμε γκρίζες ζώνες. Αυτό δεν το ξέρει ένας πολίτης. Δηλαδή, στα κέντρα κράτησης δεν θα υπάρχει ούτε ευρωπαϊκός νόμος, ούτε ο ελληνικός νόμος. Είναι γκρίζα ζώνη. Δεύτερον, οι άνθρωποι θα εγκλωβίζονται στην Ελλάδα. Θα εγκλωβίζονται στην Ελλάδα και ο αριθμός των προσφύγων μόνο θα μεγαλώνει. Και αυτό το παραμύθι περί επιστροφών να τα πούνε αλλού, όχι εδώ. Εμείς ξέρουμε πόσες επιστροφές και τι επιστροφές έγιναν. Το 85% των φετινών επιστροφών ήταν σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Mm-hmm. Δεν επιστρέφηκαν άνθρωποι, κύριε από τις αιστείες πολέμου. Εκδόθηκε μια κοινή υπουργική απόφαση από τα Υπουργεία Εξωτερικών και Μεταναστευτικής Πολιτικής, σύμφωνα με την οποία για 5 χώρες η Τουρκία χαρακτηρίζεται ασφαλής. Αναφέρεται η απόφαση αυτή σε Συρία, Αφγανιστάν, Πακιστάν, Μπαγκλαντές, Σομαλία. Κατ' επέκταση, όταν θα αιτούνται πολιτικό άσυλο, δεν θα πρέπει να το αιτούνται στην Ελλάδα, αλλά στην ασφαλή Τουρκία. Και μάλιστα βλέπω και δηλώσεις του κυρίου Μηταράκη, ο οποίος λέει ότι αυτό αφορά στο 90% των μεταναστευτικών ροών, άρα είναι μια πολύ μεγάλη στροφή στη μεταναστευτική μας πολιτική αυτό το πράγμα. Το θεωρεί θετικό, δυστυχώς. Ο κύριος Μηταράκης σχεδόν πανηγυρίζει από ό,τι βλέπω. Κοιτάξτε, να μην πανηγυρίζουμε πάρα πολύ, διότι ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες, κύριε Μόσχη. Θα σας πω. Η υπουργική απόφαση δημιουργεί ένα καθεστώς νομικής αβεβαιότητας. Νομικής αβεβαιότητας για τους αιτούντες από χώρες καταγωγής που συμπεριλαμβάνονται αυτή τη στιγμή και η Τουρκία και δεν επιτρέπει επιστροφές. Αυτό σημαίνει ότι οι αιτούντες δεν θα έχουν πρόσβαση στη διαδικασία στην Τουρκία, άρα θα παραμένουν στην Ελλάδα με ένα έολο νομικό καθεστώς. Το καταλαβαίνετε, είναι αυτό που σας έλεγα πριν. Περιγκρίζων περιοχών. Εδώ. Και θα μένουν εδώ. Δεν θα έχουν δικαιώματα, δεν επιστρέφονται, μένουν εδώ. Οπότε αυτός ο αριθμός θα αυξάνεται συνεχώς. Συγγνώμη. Ποιος ακριβώς είναι ο στόχος αυτής της πρωτοβουλίας, στην οποία έχουν προβεί μόνο η Ουγγαρία και η Κροατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Πέρα από την πλασματική αύξηση του αριθμού των αρνητικών αποφάσεων, ποια είναι η προσθετική αξία και ποιος, ρωτάω εγώ, εγγυάται ότι οι άνθρωποι αυτοί όντως θα επιστραφούν στην Τουρκία και δεν θα παραμένουν στη χώρα μας υπό ένα αδιευκρίνιστο νομικό καθεστώς? Είναι στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης να μετατρέψει αυτό που λέμε, που λέω εγώ, σε Γκουαντάναμο. Αυτό βολεύει πάρα πολύ, ξέρετε, τους Ευρωπαίους, διότι το πήγε ο κύριος Μηταράκης και εδώ έκανε μεγάλο φάουλ. Ξέρετε τι είπε στη ΛΥΜΠΕ πριν από μία εβδομάδα? Θα το βρείτε το σχετικό βίντεο σε ερώτησή μου και σε απάντηση στους άλλους Ευρωπαίους, στους Ευρωβουλευτές. Εμείς τη φύλαξη και την κράτηση, εσείς την ένταξη. Πήρε δηλαδή η χώρα πραγματικά ρόλο δεσμοφύλακα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν το θέλουμε. Εμείς δεν το θέλουμε αυτό. Και έχει εξασφαλίσει η Ελλάδα εγγύηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι όσοι επιστρέφονται στην Τουρκία, επειδή η αίτησή τους στην Ελλάδα κρίνεται απαράδεκτη και πρέπει να υποβάλουν αίτηση στη γείτονα, θα έχουν όντως το δικαίωμα αυτό και δεν θα επαναπροωθούνται αυτομάτως στις χώρες προέλευσής τους από τις τουρκικές αρχές? Σας λέω ζητήματα δηλαδή κράτους δικαίου. Ναι. Αν δεν υπάρχουν τέτοιες εγγυήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ελλάδα επομίζεται μόνη το νομικό βάρος αυτής της απόφασης. Αυτοί τα προσφεύγουν και η Ελλάδα θα οδηγείται. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Τι ισχύει έχει μια υπουργική απόφαση όταν είσαι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όταν ο γείτονας δεν είναι πολύ συνεργάσιμος? Δηλαδή, αυτή η απόφαση, δεν ξέρω μήπως κινδυνεύουμε να μετατραπεί στο λογαριάζουμε χωρίς τους ξενοδόχους. Ναι, νομίζω ότι το έχετε πιάσει πολύ σωστά σε αυτό. Και κλείνοντας, για να μην κουράσουμε τους, εγώ να μην κουράσω τους τηλεθεατές, θέλω να σας πω ότι στο νέο σχέδιο μεταναστευτικής πολιτικής που προωθεί ο κύριος Σχοινάς και η κυρία Φοντελεάν και συμφωνεί ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Μηταράκης, θα θυμάστε καλά, κύριε Μόσχη, είχαμε μιλήσει μαζί
Θυμάστε τι έλεγα πέρυσι από τη δική σας εκπομπή, στο Atlas TV, είμαι βέβαιος. Άμεση μετεγκατάσταση των προσφύγων σε όλα τα κράτη-μέλη. Το θυμάστε? Ναι, βέβαια. Και σε αυτό το αίτημα 169 ευρωβουλευτές ψήφισαν υπέρ. Δεν ψήφισαν οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, γιατί η κυβέρνηση δεν είχε αποφασίσει αν είναι υπέρ της άμεσης μετεγκατάστασης, διότι το νέο pact λέει ότι όποια χώρα δεν δέχεται πρόσφυγες, θα πρέπει να δίνει ένα επιμίσθιο, ένα αντίτιμο στη χώρα υποδοχής. Ναι. Δεν θέλω αυτό το επιμίσθιο και την αλληλεγγύη τους. Θέλουν να πάρουν τις ευθύνες που τους αναλογούν. Και δεν θα ξεχάσουμε και τα δικαιώματα των ανθρώπων που ζητούν άσυλο. Εδώ υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα. Γιατί είμαστε χώρα προσφύγων, ξέρουμε τι σημαίνει προσφυγιά από την πόλη, από τη Σμύρνη, από τον Πόντο. Ξέρουμε τι είναι προσφυγιά. Και δεν μπορεί ο κύριος Σχοινάς σε ό,τι αφορά στο προσφυγικό να λέει άλλα. Και προχθές, κύριε Μόσχη, ήρθε στην Επιτροπή Employment, όπου ήμουν εκεί, τον είδα δηλαδή, μιλήσαμε. Και έλεγε άλλα, θετικά έλεγε. Έλεγε για το μεταναστευτικό. Νόμιμες οδούς μετανάστευσης. Χρειαζόμαστε τους μετανάστες στην Ευρώπη γιατί δεν έχουμε εργατικά χέρια. Και του είπα, κύριε Σχοινά, άλλα μας λέτε εδώ, άλλα μας λέτε εκεί. Μπερδεύουνε, θέλω να σας πω, το προσφυγικό με το μεταναστευτικό. Για το κοινό το λέω. Πρόσφυγα σημαίνει αυτός που διώκεται από τον πόλεμο ή από την κλιματική αλλαγή ή για τις θρησκευτικές ή πολιτικές του απόψεις ή όποιες άλλες απόψεις. Αυτός που διώκεται είναι πρόσφυγας. Αυτός που θέλει να αλλάξει περιβάλλον, ο κύριος Αρβανίτης και ο κύριος Μόσχης, οι οποίοι θέλουν να πάνε στη Γερμανία να δουλέψουν, είναι μετανάστες. Ναι. Μάλιστα. Κύριε Αρβανίτη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Να είστε καλά και να έχετε καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα και εσάς. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ, κυρίες και κύριοι, θα διακόψουμε για λίγο. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.